τα κύριε Φιλόπουλα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όλοι με ένα σφίξιμο στο στομάχι ακούσαμε τα χθεσινοβραδινά. Εσείς ένα παραπάνω. Κοινό το όνομα, Μιχάλης, η ίδια ηλικία των παιδιών. Με ένα μαχαίρι κόφηκε το όνομα του παιδιού. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που εγώ θα άκουσα σήμερα το πρωί. Και δεν σου κρύβω να σου πω ότι με πήραν τα κλάματα. Δηλαδή είναι απίστευτη η ομοιότητα. Είναι απίστευτη η γυρολεξία η ομοιότητα. Δεν το πίστευα, μέχρι που η κόρη μου λιποθύμησε. Κάνει το μαζικό μα ο Μιχάλης, έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω τι γιατί να πω. Δεν πρόκειται να αλλάξει από το 2000. Να φωνάζω ότι θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Το 8 και το 12 ποτέ ήταν με το κριτικό και μετά με το Άγιο, με το άλλο το Παλαιχανάκι, το Θεσσαλονικιό, τον Άγιο και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Στο ίδιο, έργο θεατής είμαι εδώ και 20 χρόνια. Γιατί κύριε Φιλόπουλε θεωρείτε ότι το βλέπω ξανά και ξανά το ίδιο αιματοδομένο έργο? Δεν θα πω γιατί. Διότι το 2007 φώναζα και για αυτούς και να τους βάλετε μέσα. Και όπως θα γίνει και με τον Παλικαράκη αυτό και να ζώνε σε 5 χρόνια, σε 10, το αργότερο σε 12 θα είναι έξω. Έτσι, το δικό μου το πιστεύω και το αναγκαζιλάκι είναι 20 χρόνια τώρα. Δεν ζουν τη διαφορά. Το ίδιο πιστεύω και ο πατέρας του Άγγι που είπε καλά τα λέει ο άνθρωπος, μόνο που δεν είναι έτσι. Γιατί θα ξαναγίνουν να μου το θυμηθείτε. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί. Το σκούζω, το γονάζω. Αν δεν βάλουνε, νόμους έχουμε, αστυνομία έχουμε, δεν τηρούνται. Πώς θα το κάνουμε ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή φεύγουν από το Καραϊσκάκι στη δική μου την περίπτωση σας λέω. Ανεβαίνουν όλοι και στην κρού επάνω, πάνε και σκοντούνονται στην Παιανία, έτσι. Ναι. Φεύγουν οι άλλοι, 4 χώρες μακριά από εμάς, και μη μου πείτε ότι το ξέρανε, γιατί δεν θα το πιστεύω. Όπως ξέρανε και τότε με το κανένα σκάλι, ακριβώς το ίδιο είναι. Η διαφορά ξέρετε τι. Η διαφορά είναι χιλιομετρική απόσταση. Το ένα ήταν 2000 χιλιόμετρα. Και τι άλλο τι ήταν, ξέρω 3 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δεν θα συγκρίνετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, συγκρίνετε, τα δείτε ομοιότητες είναι ίδιες. Ήδη, θα πούμε ότι οι άλλοι ήταν ίδιες και αυτοί είναι ξένοι. Ακόμα χειρότερα. Να το πούμε γιατί βλέπουμε και στα πλάνα, κύριε Φιλόπουλε, άνθρωποι μεγαλύτεροι, μικρότεροι, νέοι με τις οικογένειές τους, μικρά παιδιά, γύρω από το γήπεδο, το θεωρούν σπίτι τους στο γήπεδο, πίνουν το καφέ τους, τρώνε το φαγητό τους, περιμένουν τις μεγάλες ομάδες τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά έπεσαν πάνω τους και έκπληξη κοιτούσαν το τι έγινε. Έγιναν μάρτυρες ενός φωνικού την ώρα που είχαν πάει να ξαποστάσουν. Δεν είχαν πάει να βλέπουν πουθενά οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω καμία αντίληψη αυτό που λέτε. Είμαι σύμφωνος. Εγώ άλλο λέω. Η αστυνομία μας και το κράτος τι έκανε, να το σταματήσει. Αυτό ρωτάω. Και μην σας είπε ρώτηση γιατί τόσα χρόνια που είναι αυτή την ρώτηση. Δεν για μένα. Τι παιδάκι. Τι θέλει. Και να ήταν και φίλα βρουσικά και να μπορεί και τη βανέλα. Δεν να τα. Έχει το δικαίωμα να τα αφαιρέσει τη ζωή. Σε καμία περίπτωση τώρα αυτό το ερώτημα είναι ρητορικό και απάντηση στην κυβέρνηση. Τι λέτε τώρα. Αυτό με έχει πειράξει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Το είπατε από το ξεκίνημα κύριε Φιλόπουλε. Εσείς σε εμάς φύχτηκε το στομάχι, εσείς βάλετε τα κλάματα, η κόρη σας λιποθύμησε. Είναι προφανές ότι με διαφορετικό τρόπο προσλαμβάνουμε την πληροφορία και την είδηση. Είναι μια είδηση που έχει μαυρίσει όλη τη χώρα και ο φόβος της επανάληψης, μιας νέας επανάληψης στο επόμενο διάστημα, μας μαυρίζει ακόμα περισσότερο την ψυχή. Ας ευχηθούμε να μην γίνουμε μάρτυρες άλλων τέτοιων περιστατικών. Εσείς δεν είστε αισιόδοξοι, λέτε, θα ξαναδούμε. Όχι, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Αν ήμουν αισιόδοξος, θα ήμουν ο πρώτος, αλλά δεν είμαι που προσπαθούν να σταματήσουν αυτή τη συνεργάτια. Μπορούνε, να μην τους χαριζεύουμε άλλο τα αυτιά. Εγώ θα μιλήσω με τον κύριο Υπουργό σας, τον προηγούμενο του Υπουργέ, αρκετά γυναίκα, μην ζήσετε την αστυνομία, νομίζω ότι μην είχατε βγάλει άντρα, αν θυμάμαι καλά, κάπου το βοηθήσω. Και μου υποσχέθηκε να σας αφήσω, δεν σταμάτηκε αυτός,
άλλοι σταμάτησε και τούτο σε καινούριο, άλλοι τέτοιοι δεν σταμάτησε και πρέπει να φύγουμε, άλλοι τέτοιοι σταμάτησε και το 2000 και πάλι λέγοντα. Μα, μα, έχω ένα κράτη, πείτε σε δεύτερο τραπέζι. Και να γελάτε μόνο. Δηλαδή είναι το ιδρύα αυτό το πράγμα, δηλαδή πέμπουνε τώρα τον υποσιάτο μαμά, το μόνο ολόκληρο κατεβαίνει, περνάει από τα αλβανικά σύνορα και δεν έχουμε μια γάσα. Τρεβάζω να σκοτέψετε. Αυτό είναι μωρά, έχουμε σαράδι. Πέστε καλά. Και να την πληρώσει κανένα χρόνο μάχο. Κανένα χρόνο μικρό. Γιατί μεγάλο θα μου χρειαζόταν να την πληρώσει. Κύριε Φιλόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Ίσως μιλάμε λίγο σπηρά, ίσως είμαι εκνευρισμένος, ίσως λέω και κουβέντες. Δεν φαντάζομαι. Παραπάνω που δεν πρέπει να πω. Δεν φαντάζομαι να έχει κανείς όχι το θάρρος, το θράσος να σας παρεξηγήσει, κύριε Φιλόπουλε. Μιλάτε μέσα από την καρδιά σας, από την ψυχή σας, χωρίς να έχετε άλλες σκέψεις. Μόνο ατόφιατες σκέψεις. Έχω κάνει τόσους αγώνες. Έχω προσπαθήσει, έχω πάρει παιδιά από τους χούλιγκαν, δεν έχουν γίνει κύριοι, έχουν πατρευτεί κτλ. Αλλά το κάνω μόνο μου. Δεν με βοηθεί και δεν θέλω να με βοηθήσει κανένα, γιατί δεν έχω να γίνει κανένα, γιατί θα βγουν μετά, θα με πάρουν αγκαλιά και θα κάνουν φωτογραφία. Δεν θέλω. Χωρίς διακοπές σας άκουσα, κύριε Φιλόπουλε, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα. Τα έχετε πει όλα. Να είστε καλά. Πάμε στο ένθετο για την οικονομία. Συγγνώμη για το τόνο της ομίσμα, ότι δεν έχω κάτι μετά. Έχω με άλλους, όχι μετά.